On Time, μέρος τρίτο στην τηλεόραση του Atlas, φίλες και φίλοι, και να δούμε τι γίνεται και σήμερα στο μέτωπο του κορονοϊού. Σύμφωνα με την ημερήσια έκθεση του ΕΟΔΗ, έχουμε καταγεγραμμένα 23.106 νέα κρούσματα. Δυστυχώς άλλους 53 νέους θανάτους, ενώ 338 συμπατριώτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ασφαλώς τα κρούσματα, η όλη επιδημιολογική εικόνα είναι καλύτερη. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Θάνος Πλεύρης, επιβεβαίωσε σήμερα τις πληροφορίες για αναστολή του διοικητικού προστίμου σε ανεμβολία στους άνω των 60 ετών. Σύμφωνα με τον ίδιο, από τις 15 Απριλίου θα ανασταλεί το πρόστιμο των 100 ευρώ για τους άνω των 60 που παραμένουν ανεμβολίαστοι. Θα εισπραχθεί το ποσό έως τα 300 ευρώ που αντιστοιχεί μέχρι τις 15 Απριλίου. Το μέτρο θα επανεξεταστεί το Σεπτέμβριο, άρα τελεί σε αναστολή για τους υπόλοιπους μήνες, όπως τόνισε σχετικά. Άρα λοιπόν από μέσα Απριλίου μέχρι 31 Αυγούστου, μια ανάσα, μια ανάπαυλα. Ακόμη σήμερα η Επιτροπή Ειδικών αποφάσισε στο πλαίσιο της χαλάρωσης των μέτρων, της περαιτέρω χαλάρωσης των μέτρων, να μειωθούν σε 1 από 2 τα self-test που γίνονταν για τα σχολεία. Και ένα δεύτερο μέτρο, η πληρότητα στα γήπεδα θα πάει πλέον στο 100% από αυτό το Σάββατο 26 Μαρτίου. Έχουμε μια σταδιακή, όπως βλέπετε, επιστροφή στην κανονικότητα. Τώρα, στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής των Ειδικών, λογικά την επόμενη εβδομάδα, θα αποφασίσουν και για την άρση άλλων μέτρων, όπως είναι, μείζωνα, θεωρώ, η κατάργηση του πιστοποιητικού εμβολιασμού, αλλά και της μάσκας από την 1η Απριλίου και με ισχύ βεβαίως μέχρι 31 Αυγούστου. Το τι θα μας φέρει ο Σεπτέμβριος, φίλες και φίλοι, θα το δούμε. Πάμε τώρα και στα μέτωπα του πολέμου, στην Ουκρανία, όπου ένα σχεδόν μήνα μετά τη ρωσική εισβολή φαίνεται πως ο πόλεμος έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Οι Ουκρανοί ισχυρίζονται πως έχουν περάσει στην αντεπίθεση καθυλώνοντας τους Ρώσους. Αμυντικοί αναλυτές υποστηρίζουν πως ο Πούτιν κερδίζει χρόνο για να πετύχει την ανασύνταξη, με συγχωρείτε, των δυνάμεών του και να διορθώσει τα προβλήματα επιμελητίας στο στρατό του. Εμείς ρωτάμε για τις εξελίξεις στο πεδίο έναν από τους πλέον έμπειρους Έλληνες αξιωματικούς, τον κύριο Ιωάννη Ζούκα, στρατηγό εν αποστρατεία. Κύριε Ζούκα, στρατηγέ μου, καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα κύριε Ραϊλογλου, τόσο σε εσάς όσο και στους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε, στρατηγέ, από τα όσα συμβαίνουν στο πεδίο, να μιλήσουμε στρατιωτικά. Έχουμε μία εικόνα, όπως μεταφέρεται, εδώ να ανοίξουμε μία παρένθεση, επειδή πάντα η αλήθεια είναι το πρώτο θύμα στον πόλεμο, όλα φέρονται να. Οι πληροφορίες που έρχονται είναι συγκεχημένες, η προπαγάνδα υπάρχει και από τις δύο πλευρές. Φέρεται όμως πως τις τελευταίες ημέρες ο ρωσικός στρατός έχει καθυλωθεί και επιδίδεται σε κανονιβολισμούς, σε πάση περιπτώσει χτυπάει με πυράβλους περιοχές στην Ουκρανία. Πού οφείλεται κατά την εκτίμησή σας αυτή η αλλαγή στρατηγικής? Είναι μάλλον αλλαγή στρατηγικής ή απλά οι Ρώσοι θέλουν να ανασυνταχθούν και να επιστρέψουν με μεγαλύτερη σφοδρότητα? Εδώ θα πρέπει να πούμε, κύριε Ραϊλογλου, το εξής. Οι Ρώσοι, λόγω της αντίστασης την οποία βρήκαν με την έναρξη αυτής της εισβολής στην Ουκρανία, ευνηδιάστηκαν κυρίως σε δύο τομείς. Πρώτον, στον τομέα της επιθυμίας προς αντίσταση των Ουκρανών, δεν υπολόγιζαν δηλαδή ότι οι Ουκρανοί θα μπορούσαν να προβάλλουν τόσο στεναρή αντίσταση σε στρατιωτικό επίπεδο. Δεν φαντάστηκαν ποτέ ότι υπάρχει τόσο έντονη εθνική συνείδηση και τόσο μεγάλος πατριωτισμός στον χώρο των Ουκρανών, με τους οποίους συνυπήρχαν οι Ρώσοι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, την περίοδο της αυτοκρατορίας την οποία είχε η Σοβιετική Ένωση. Η αντίσταση λοιπόν την οποία πρόβαλαν οι Ουκρανοί ήταν, θα έλεγα, ιδιαίτερα σημαντική και μη υπολογίσιμη από την πλευρά των Ρώσων.
Η δεύτερη έκπληξη όμως για τους Ρώσους ήταν το γεγονός ότι δεν υπολόγιζαν σε τόσο μεγάλη αντίθεση έναντι της προσπάθειάς τους να εισβάλλουν στην Ουκρανία από το διεθνές περιβάλλον. Θα έλεγα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών του σημερινού παγκοσμίου περιβάλλοντος τάχθηκαν κατά της ενέργειας αυτής και μεγάλος αριθμός χωρών προσέτρεξαν σε ανθρωπιστική βοήθεια και κάποιες δυτικές χώρες και σε μικροστρατιωτική υποστήριξη, όχι όμως υποστήριξη προσωπικού. Μόνον πυρομαχικών, υποστήριξη σε πυρομαχικά και σε κάποια μικροοπλικά συστήματα. Μάλιστα. Αυτά έδειξαν και κάτι άλλο όμως, πέρα από τον ευνηδιασμό των Ρώσων σε αυτούς τους δύο τομείς. Οι Ρώσοι, μη υπολογίζοντας σε μεγάλη αντίδραση εκ μέρους των Ουκρανών, ο τρόπος που ενήργησαν δεν ήταν ο αποτελεσματικότερος και φάνηκε στην πράξη. Mm-hmm. Πέραν δε αυτού και με στρατιωτικά κριτήρια διαπιστώνεται ότι έλειπε έντονο το στοιχείο του επαγγελματισμού στα τμήματα τα στρατιωτικά της Ρωσίας που ενεργούσαν στο μέτωπο, στην πρώτη γραμμή θα λέγαμε, αφού η υποστήριξή τους σε τρόφιμα, καύσιμα, πυρομαχικά κλπ. Όπως διαπιστώθηκε, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Ένας επιπλέον, λόγος, στρατηγέ, πάνω σε αυτό, μήπως είναι ότι σπάσαν τις δυνάμεις τους. Ότι δηλαδή είναι μια τεράστια χώρα η Ουκρανία. Άλλοι να επιχειρούν στη Μαριούπολη, άλλοι στο Χάρκοβο, άλλοι στο Κίεβο. Είναι και αυτό ένας παράγοντας. Ασφαλώς και είναι ένας σημαντικός παράγοντας, διότι ουσιαστικά η Ρωσία ενήργησε σε τρία μέτωπα την επιθετική της ενέργεια, με κυρίαρχο στοιχείο το στρατό ξηράς, υποστηριζόμενο από την αεροπορία σε αρκετές περιπτώσεις και σε ελάχιστες περιπτώσεις μέσω της Μαύρης Θάλασσας και από την πλευρά του πολεμικού του ναυτικού. Διαπιστώθηκε όμως ότι στη στεναρά αντίσταση την οποία πρόβαλε ο πατριωτισμός των Ουκρανών δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση όπως υπολόγιζαν αρχικά. Η αρχική εκτίμηση έδειξαν τα πράγματα ήταν ότι η Ρωσία θα έκανε έναν περίπατο και αντί για περίπατο βρήκε στεναρή σημαντική αντίδραση. Μάλιστα δε οι Ουκρανοί έκαναν και το εξής με στρατιωτικά κριτήρια, πάντοτε κρίνοντας τα πράγματα. Βεβαίως. Σε περιοχές όπως οι μάχες που διεξήχθησαν από την ρωσική επίθεση, από την κατεύθυνση της Ουκρανίας προς το Κίεβο, προς την πρωτεύουσα, έδωσαν μεγάλη βαρύτητα οι Ουκρανοί στον αγώνα τον οποίον θα διεξήγαγαν και ήδη τον διεξάγουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κατοικημένο τόπο, αφού προβάλλουν μέχρι να φτάσει η Ρωσία στον κατοικημένο τόπο, δηλαδή στην πρωτεύουσα, βαρύτητα στην αποκοπή του δρομολογίου, καταστρέφοντας γέφυρες, δημιουργώντας εμπόδια, εκμεταλλευόμενοι τα υδάτινα κολλήματα, ποταμούς, μικρολίμνες κλπ. Που υπήρχαν στον δρόμο που επρόκειτο να ακολουθήσει η Ρωσία για να φτάσει στο Κίεβο. Διαπιστώνεται δηλαδή ότι ο αγώνας μέσα σε κατοικημένο τόπο που σήμερα κυριαρχείται στο χώρο της Ουκρανίας είναι μια επιχείρηση η οποία δίνει πλεονεκτήματα στον αμυνόμενο και ήδη τα εκμεταλλεύεται σε μεγάλο βαθμό η Ουκρανία, ενώ δεν φάνηκε τόσο έμπειρος ο ρωσικός στρατός για πόλεμο κατοικημένων τόπων. Με αποτέλεσμα, ούτε το Κίεβο να μπορέσει να το καταλάβει, ούτε το Χάρκοβο, αλλά θα έλεγα και τη Μαριούπολη την οποία κατέλαβε σε μεγάλο βαθμό, πάλι δεν ήταν, θα έλεγα, η κλασική περίπτωση κατάληψης μιας πόλης η οποία ήταν αντικειμενικός σκοπός για τους Ρώσους. Ακολούθησε τακτική Γκρόζνη ή Χαλέπη, θα λέγαμε, στην Μαριούπολη. Δηλαδή ισοπαίδωσε την πόλη έτσι ώστε να την καταλάβει. Δεν νομίζω πως είναι αυτό το οποίο θα ήθελε ο πρόεδρος Πούτιν. Αλλά για να επεκτείνω το ερώτημά μου, για να δούμε λίγο και ποια είναι τα πραγματικά κατά την άποψή σας, γιατί πραγματικά είστε πολύ έμπειρος, βάσει αυτών που βλέπετε στο πεδίο, ποια είναι τα πραγματικά θέλω των Ρώσων στην Ουκρανία. Σήμερα διάβαζα, πριν ξεκινήσουμε, πως τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα η Μαριούπολη, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη χερσαία σύνδεση από την Κρυμαία μέχρι τα ρωσικά εδάφη στην περιοχή της
Αζωφικής, είναι αυτός ένας αντικειμενικός στόχος, στρατηγικός στόχος? Όπως έδειξε η διεξαγωγή των επιχειρήσεων και κυρίως η προσπάθεια η καταβαλλόμενη από τις ρωσικές δυνάμεις, όντως επιθυμεί διακαώς η ρωσική πλευρά την κατάληψη όχι μόνο της Μαριούπολης, αλλά και ολόκληρης της εδαφικής έκτασης η οποία υπάρχει ανάμεσα στην, από τη μια μεριά στις ανατολικές αυτόνομες περιοχές ή κατά τους Ρώσους ανεξάρτητες λαϊκές δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λογκάνσκ με την Κρυμαία. Η καταβαλλόμενη προσπάθεια από τις δυνάμεις Ξηράς, από την πολεμική αεροπορία, αλλά τελευταία και από το ναυτικό, φαίνεται ότι αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους στόχους της ρωσικής προσπάθειας. Δεν σταματάει όμως μόνο εκεί, διότι η εκδηλούμενη προσπάθεια τις τελευταίες μέρες προς την κατεύθυνση και της Οδυσσού δημιουργεί αυτόματα την πεποίθηση ότι η Ρωσία θα θεωρούσε ως μείζωνα επιτυχία αν θα πετύχαινε όχι απλώς να ενώσει την περιοχή του Ντάνσκ με την Κρυμαία, αλλά να καταλάβει και την Οδυσσό ώστε να αποκλείσει τελείως την Ουκρανία από την διέξοδο, από την επικοινωνία με τη Μαύρη Θάλασσα. Οπότε θα μείωνε σημαντικά και γεωστρατηγικά αλλά και γεωοικονομικά την Ουκρανία, η οποία θα προκύψει, αν δοθεί κάποια λύση, που κάποτε θα δοθεί, σε αυτή την εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών, με νικητή βέβαια τη Ρωσία. Άρα, στρατηγέ, αν τελειώσει, αν ξεμπερδέψει με την Μαριούπολη ο ρωσικός στρατός, φαίνεται πως είναι κοντά, είναι θέμα ημερών, είναι... αυτά βλέπουμε, αυτά ακούμε, θα στρέψει το ενδιαφέρον του, λέτε, προς την Οδυσσό. Άρα πάμε για ένα μακροχρόνιο πόλεμο. Δεν τελειώνουμε άμεσα, γιατί εδώ είναι ένα θέμα. Λένε κάποιοι, θα τελείωνε, φτάσαμε στο ένα μήνα αύριο. Βεβαίως, η κύρια αντικειμενική σκοπή σήμερα της Ρωσίας, όπως αφήνεται να εννοηθεί από τις διάσπαρτες δηλώσεις και του Πούτιν, αλλά και άλλων Ρώσων επισήμων, φαίνεται να είναι οι εξής τρεις, οι κύριοι. Όχι όμως ότι δεν υπάρχουν και άλλοι πιο πίσω. Ο ένας από αυτούς είναι να αναγκάσουν την κυβέρνηση την νυν ή αν μπορέσουν να τη ρίξουν τη νυν κυβέρνηση του σημερινού Προέδρου και βάλουν κάποια άλλη, να αναθεωρήσει το Σύνταγμα και να διώξει την ένδειξη και παράλληλα την επιθυμία της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Ένας στόχος. Δεύτερος στόχος, να πετύχει κατελάχιστον την ανεξαρτησία, όχι την αυτονομία, την ανεξαρτησία των δύο περιοχών, Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ. Και ο τρίτος στόχος, να ενώσει τις περιοχές αυτές, Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, με την Κρυμαία, ώστε να κυριαρχήσει στο Νότο και να αποκτήσει βέβαια τη δυνατότητα επικοινωνίας δια θαλάσσης μέσω των σημαντικών λιμανιών που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή. Αν αυτά τα πετύχει, θα είναι η κυρίαρχη στόχη. Παράλληλα βέβαια να εξαναγκάσει την όποια κυβέρνηση νυν ή αν η νυν κυβέρνηση της Ουκρανίας καταρρεύσει να αποδεχθεί δύο πράγματα. Το πρώτο, να αναγνωρίσει την προσάρτηση της Κρυμαίας στη Ρωσία η οποία συνετελέστη στα 2014 ώστε και οι υπόλοιπες χώρες του σημερινού παγκοσμίου περιβάλλοντος, κυρίως χώρες μέλη του ΟΗΕ, να ακολουθήσουν την αναγνώριση αυτής της προσάρτησης. Και βεβαίως, σαν δεύτερο επιδίωξη θα είναι, αφού ανεξαρτητοποιηθούν οι δύο περιοχές, Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, να αναγνωριστεί η ανεξαρτησία τους από την Ουκρανία, ώστε μελλοντικά να έχει ως απότερο στόχο, αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, η Ρωσία να τις προσαρτήσει και αυτές στο έδαφος της. Μάλιστα. Βέβαια, εφόσον επιτύχει το στόχο να ενώσει τον Ντονέτσκ Λουγκάνσκ με την Κρυμαία και υπάρχουν ακόμα περιθώρια χρονικά, δηλαδή δεν επιτευχθεί συμβιβασμός και συμφωνία, να επεκταθεί και προς την πλευρά της Οδυσσού, που είναι ο σημαντικότερος λιμένας εμπορικού γεωοικονομικού χαρακτήρα στη Μαύρη Θάλασσα, την οποία να καταλάβει, οπότε
πλέον αποκόπτεται τελείως η Ουκρανία από τη Μαύρη Θάλασσα και περιορίζονται τα γεωστρατηγικά και οικονομικά δεδομένα της. Τη στραγγαλίζει οικονομικά και γεωστρατηγικά. Πολύ καλά τα λέτε, στρατηγέ. Μία τελευταία ερώτηση. Πιστεύετε, στρατηγέ, πως αυτή η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αυτή η παραφροσύνη που ζούμε τον τελευταίο μήνα, είναι ικανή για να αφυπνίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ? Είδαμε στις αρχές αυτής της εβδομάδος να συμφωνούν καταρχάς οι Υπουργοί Εξωτερικών, επιτέλους μετά από χρόνια, στη δημιουργία ή στην αρχή δημιουργίας ενός Ευρωστρατού, μιας δύναμης 5.000 ανδρών. Θα μου πείτε ψίχουλα, αλλά είναι μια αρχή, πως το διαβάζει κανείς. Εσείς που υπηρετήσατε και σε ανατοϊκά στρατεύματα, πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη? Θα έλεγα εμπροκειμένου το εξής. Είχαμε φτάσει σε ένα παγκόσμιο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό περιβάλλον τέτοιας μορφής, ώστε να έχουν χαλαρώσει αρκετά μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, που διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, διαλύθηκε το Σύμφωνο της Βαρσοβίας και βεβαίως διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση και δημιουργήθηκαν 15 χώρες στον ίδιο χώρο, δύο από αυτές είναι η Ρωσία και η Ουκρανία. Δημιουργήθηκε ένα καινούργιο περιβάλλον και μια, θα έλεγα, ατονία της δραστηριότητας και των αποστολών του ΝΑΤΟ από τη μια μεριά, που έφεραν τον πρόεδρο Μακρόν στο σημείο εκείνο να δηλώσει ότι το ΝΑΤΟ είναι κλινικά νεκρό. Ναι. Πρόσφατα. Το επανέλαβε μάλιστα αυτό. Δηλαδή μια ατονία. Όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ από τα 1992 που είχε καθιερώσει την ΚΕΠΑ, δηλαδή την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας και ασφάλειας, στον τομέα της άμυνας δεν έκανε καμία απολύτως ενέργεια. Ήρθε τώρα ο πόλεμος αυτός που είναι ο τελευταίος που ζει, αλλά ιδιαίτερο ενδιαφέροντος, στο παγκόσμιο περιβάλλον μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ξυπνάει, φέρνει στην επιφάνεια καινούργια δεδομένα. Τους αρμοδίους, τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να σκεφτούν πολύ διαφορετικότερα από ό,τι στο παρελθόν. Ένα δε ιδιαίτερο στοιχείο που αναγκάζει τον ΝΑΤΟ να βρίσκεται σε αυτή τη στιγμή, κατά την εκτίμησή μου, σε συνεχή εσωτερική διαβούλευση και προβληματισμό, και βεβαίως και την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το γεγονός ότι αποδεικνύει αυτός ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας ότι ενώ εμπλέκονται δύο μόνον χώρες στα πεδία των μαχών, ο επηρεασμός των συνεπειών είναι παγκόσμιος. Ασφαλώς. Οι περισσότερες, για να μην πω το σύνολο των κρατών μελών του σημερινού παγκοσμίου περιβάλλοντος, θα επηρεαστούν κυρίως στον οικονομικό τομέα. Θα επηρεαστούν και σε άλλους τομείς, αλλά κυρίως στον οικονομικό τομέα. Μήπως τελικά μεγάλη χαμένη είναι η Ευρώπη, στρατηγέ μου? Πρώτη και μεγαλύτερη Ευρώπη. Επειδή δε βλέπουμε μια ηγεσία στη Ρωσία η οποία δεν ξέρουμε, έχει απρόβλεπτο χαρακτήρα, φάνηκε από αυτή την εισβολή που έκανε στην Ουκρανία. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να ακολουθήσει. Αυτό χτύπησε καμπανάκι, κατά τη δική μου εκτίμηση, και στις 30 χώρες μέλη της Ατλαντικής Συμμαχίας του ΝΑΤΟ, αλλά και στις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βλέπουμε για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίζει όχι απλώς να σκέπτεται και να ασχολείται με το θέμα της κοινής άμυνας, αλλά και να κάνει και την πρώτη διακήρυξη, όπως προείπατε, να συγκροτεί μια δύναμη έστω ενδεικτική, σημειολογική, των 5.000 ανδρών, προκειμένου να κάνει παρουσία και αμυντική. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ένα ΝΑΤΟ να διαβουλεύεται. Αύριο έχουμε σύσκεψη στην Ευρώπη με παρουσία και του Αμερικανού Προέδρου, και μάλιστα επειδή θα ακολουθήσει και σύσκεψη όχι μόνο του ΝΑΤΟ, των αρχηγών κρατών του ΝΑΤΟ, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τζο Μπάιντεν θα παρευρεθεί στη σύσκεψη του ΝΑΤΟ, όπου θα τεθούν, θα είναι κύριο θέμα όχι μόνο η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή την ενέργεια και του τι μέλη γενέστε από εδώ και μετά. Ο Τζο Μπάιντεν δε θα συμμετάσχει μετά ως προσκεκλημένος και στη σύσκεψη των αρχηγών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστω και αν δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δηλαδή χτύπησε γερό καμπανάκι ο συγκεκριμένος πόλεμος στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες που διαδραματίζουν κάποιον σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο περιβάλλον. Η δε Κίνα από την άλλη μεριά, μια άλλη μεγάλη δύναμη, δεν είναι υπερδύναμη, είναι όμως μεγάλη δύναμη, όπως είναι και η μεγαλύτερη πληθυσμιακά χώρα του κόσμου και η οποία είναι και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και πυρηνική δύναμη, βλέπουμε να τηρεί μια στάση έναντι της Ρωσίας, η οποία εκ του εμφανούς φαίνεται τρόποντινά ουδέτερη, αλλά εκ του αφανούς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν αντιτίθεται καθόλου στη Ρωσία, ενώ πριν λίγες μέρες πριν αρχίσει αυτή η επίθεση, ο Πούτιν είχε πάει στο Πεκίνο και μεταξύ των άλλων υπέγραψαν οι δύο αρχηγοί των κρατών αυτών μια συμφωνία ισχύως 30 ετών για παροχή από τη Ρωσία, που είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα του κόσμου σε φυσικό αέριο, παροχή φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Κίνα, δηλαδή οικονομικό, επιτρέψτε μου για τη λέξη, αλυσφαιρίση μεταξύ δύο χωρών. Έτσι. Δημιουργία δηλαδή συμφερόντων και στις δύο χώρες, που σημαίνει ότι θα έχουμε στο μέλλον καινούργια δεδομένα και σε γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό περιβάλλον, αφού οι δύο μεγάλες δυνάμεις, όχι υπερδυνάμεις, η υπερδύναμη εξακολουθεί να είναι μία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι δύο αυτές μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες έχουν και έντονη την επιθυμία να αναδειχθούν και αυτές σε υπερδυνάμεις, βλέπουμε να βρίσκονται σε κατάσταση συνεργασίας και δημιουργίας κοινότητας οικονομικών συμφερόντων. Στρατηγέ, εδώ είμαστε. Ναι, έχουμε ένα λεπτό βλέπω ακόμη. Να πηγαίνουμε σε ένα καινούργιο, σε καινούργια δεδομένα στο παγκόσμιο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό περιβάλλον, και βλέπω διαμόρφωση καταστάσεων και θα έλεγα δραστηριοτήτων, οι οποίες θα υλοποιηθούν με αφορμή τα συμπεράσματα από αυτή την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο κόσμος αλλάζει, στρατηγέ μου. Εδώ είμαστε, θα τα παρακολουθούμε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα στην τηλεόραση του Atlas. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Ραΐλογλου, τόσο για την πρόσκληση, όσο και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλή συνέχεια. Ήταν ο στρατηγός εν αποστρατεία, ο κύριος Ιωάννης Ζούκας. Νομίζω γίναμε όλοι εμπειρότεροι για το πώς εξελίσσονται οι επιχειρήσεις στο πεδίο. Τα εξήγησε αναλυτικά ο κύριος Ζούκας για τον πόλεμο, για αυτή την τρέλα. Ελπίσουμε όλοι να τελειώσει το συντομότερο δυνατό, πρώτα για τους Ουκρανούς, για το λαό της Ουκρανίας και μετά για όλο τον κόσμο που βιώνουμε τις συνέπειες και του πολέμου. Ραντεβού πάλι αύριο, 5:30 το απόγευμα, εδώ στην τηλεόραση του Atlas, on time. Καλή συνέχεια.